Μένουμε εμείς σε αυτό το κλίμα και είναι ευχάριστο κλίμα, γιατί έχουμε ανάγκη από αυτές τις διοργανώσεις προκειμένου να αναβαθμίζεται συνολικά και το προϊόν αλλά και η εικόνα της πόλης. Μαζί μας να καλησπερίσουμε, έχουμε τον κύριο Νίκο Μπάιουαλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νομίζω και η δική σας φραγίδα είναι ανεξίτηλη στον όλο θεσμό. Ευχαριστώ που πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε, το best, που μου κάνει την τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Le Elite Resort, τον κύριο Κάλτσονα, τον κύριο Νίκο Μαλαπέτσα, οι οποίοι μας φιλοξενούν στον υπέροχο χώρο της πισίνας και στις υπέροχες σουίτες φιλοξενούν τα κορίτσια και εμάς. Πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια για τη διοργάνωση. Ναι, είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Mm-hmm. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα υπερθέαμα με πολλές εκπλήξεις. Ο άμεσος συνεργάτης μου, Τάκη Παπαναγιώτου, ο οποίος είναι χρόνια στο χώρο μέσα και με τη συνεργασία του γνωστού στην Καλαμάτα Γιώργου Μπλέκου, έχουμε διοργανώσει μία υπερπαραγωγή που θα είναι το θαύμα της Καλαμάτας. Θα μιλάει πάρα πολύ κόσμος πλέον για το γεγονός αυτό. Είναι ένα γεγονός που θα αφήσει εποχή στην Καλαμάτα. Έχουμε βάλει όλη μας τη δύναμη, έχουμε φέρει υπέροχα κορίτσια που θα τα δείτε αύριο στο μεγάλο γεγονός. Δεν υπάρχει είσοδος, είναι δωρεάν. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει το γεγονός. Λοιπόν, σημειώνουμε ότι η ομορφιά είναι αυτή που προτάσετε και φυσικά ο θεσμός των Καλλιστείων έχει πάρει μία διαφορετική όθηση τα τελευταία χρόνια χάρη και στις πολύ καλές διοργανώσεις που επιμελείστε και στις οποίες συνεισφέρουν φυσικά πέρα από εσάς και μία σειρά από πρόσωπα, από επαγγελματίες της πόλης και της Καλαμάτας, να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί και αυτοί έχουν Παρακαλώ. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Αυτό το γεγονός πέρσι έγινε στην Αθήνα. Mm-hmm. Και αποφάσισα φέτος τα στάρα ελληνική ομορφιά να έρθουν στην Καλαμάτα. Εκτιμώ πάρα πολύ το μέρος. Με βοήθησε η Καλαμάτα, αλλά όχι όσο έπρεπε. Τα επόμενα Καλλιστεία θα τα κάνω πάλι στην Καλαμάτα για να αποδείξουμε και θα αποδείξουμε με τα Καλλιστεία αυτά πόσο αξία δώσαμε στη χώρα της Καλαμάτας. Γιατί η διαφήμιση, η δική σας, όλων των site που θα ασχοληθούν με τα Καλλιστεία αυτά θα είναι τεράστια για την Καλαμάτα. Μπορεί να γίνονται πολλά γεγονότα, αλλά αυτό το γεγονός θα αφήσει εποχή. Είναι μια μεγάλη πρωτοτυπία που σε Καλλιστεία δεν το έχετε δει. Λοιπόν, σημειώνουμε και μια πρωτοτυπία που υπάρχει στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παρουσίαση και την όλη παραγωγή. Ότι για πρώτη φορά ο κόσμος θα μπορεί να συμμετέχει και να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή, ακριβώς, με ποιον τρόπο. Μπαίνει και ο κόσμος που παρακολουθεί και θα παρακολουθεί αύριο αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση μέσω και της τηλεοπτικής συχνότητας του Best. Είπαμε αύριο στις 9 ξεκινάει. Μπαίνει στην διαδικασία του να γίνει και ο ίδιος κριτής. Έτσι, με ένα απλό μήνυμα, θα μπορεί να επιλέγει την κοπέλα που προτιμά και η οποία πιστεύει ότι έχει τα φόντα για να διακριθεί, παίρνοντας και αυτός και γινόμενος ένας από τους κριτές. Είναι μια πρωτοτυπία και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον όσον αφορά την όλη διαδικασία επιλογής. Γιατί και η άποψη του κόσμου είναι πολύ σημαντική πάντα. Και θα ήθελα να πω, η Επιτροπή είναι πρόσωπα πολύ υψηλής κοινωνικής στάθμης εδώ στην Καλαμάτα. Τα αποτελέσματα, το τονίζω, θα είναι τα αληθινά αποτελέσματα, αφού βέβαια έχουμε και την ψηφοφορία του κοινού. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει το παραμικρό μεμπτό σημείο των αποτελεσμάτων. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός που θα αφήσει εποχή. Είπαμε βραδιά με ελεύθερη είσοδο και αυτό που θέλω λίγο να μας περιγράψετε είναι το τι μας ετοιμάζετε. Τι θα δούμε από τις finalists και τι θα δούμε καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Έχουμε φέρει κοντά μας ένα πολύ ωραίο team τραγουδιστών. Έχουμε φέρει την Αναστασία Τερζή. Μάλλον καλύτερα θα ήθελα να το δούμε με έκπληξη, Θέμη. Mm-hmm. Γιατί αυτό που θα παρουσιάσουν τα παιδιά αυτά και είναι ένα παιδί από το Fame Story. Mm-hmm. Είναι ο άμεσος συνεργάτης του Δημάκη και του Άτη Γονίδη. Θα είναι ένα ωραίο τρίο team τραγουδιστών. Μάλιστα. Οι κοπέλες θα εμφανιστούν με βραδινά φορέματα, έτσι. Με επιτυχίες, με ρούχα τα οποία είναι διαλεγμένα από την Άννα Ταβουλαρίδη, από την Princess στην εταιρεία, τα οποία θα αφήσουν εποχή. Το κάθε ρούχο είναι ένα κόσμημα. Δεν θέλω να πω τι είναι και θα το δείτε αύριο. Ίσως να μην έχει κυκλοφορήσει τέτοιο ρούχο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολύ πιστεύτε με ειλικρινά, το είδα και έπαθα.
Λοιπόν, νομίζω ότι και η δική σας συμμετοχή εγγυάται για το αποτέλεσμα του όσων θα δούμε αύριο. Επαναλαμβάνουμε ζωντανή κάλυψη και από την τηλεόραση Best. Αρκετός ο κόσμος που πρέπει να βρεθεί εκεί για να δώσει παρόν και να στηρίξει και τις προσπάθειες των κοριτσιών. Είναι ένας θεσμός αναβαθμισμένος να καλέσουμε τον κόσμο να βρεθεί αύριο και να απολαύσει από κοντά την όλη διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το μεγάλο ενδιαφέρον του σταθμού Best. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.